ποιος είναι ο πατέρας που αυτή τη στιγμή βγαίνει από το μεευτήριο και είμαστε εκεί, η Σοφία Ραυτοπούλου. Ο Διονύσης Αλέρτας. Γεια σας, με τη Μάγια, τη γυναίκα του. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια, παιδιά, να σας ζήσει. Να σας ζήσει. Τι ωραία έκπληξη. Πώς είστε? Καλά. Πώς αισθάνεστε? Έλα, Διονύση, πώς αισθάνεστε? Όλα είμαστε. Ναι. Αγάπη μου. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει πλέον ότι είμαι πατέρας. Ναι. Οπότε συνειδητοποιώ, βουρκώνω φυσικά και κλαίω. Αλλά σιγά σιγά με τη μέρα το συνειδητοποιώ ακόμα και πιο πολύ. Μπράβο. Σε ποιον μοιάζει? Σε σένα νομίζω. Είσαι σύζυγο. Φυσικά σε μένα, Γιώργο. Δεν είδε, έκανε καλή δουλίτσα. Έκανε καλή δουλίτσα, ναι. Γερό να είναι. Να ακούσουμε λίγο και τη γυναίκα σου, πώς αισθάνεται, η οποία σε βιντεοσκοπεί. Γεια σου, Νάγια. Να σου ζήσει, κορίτσι μου, κούκλα μου. Καλημέρα. Να σου ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πώς είναι τώρα με το Διονύση? Εσύ το βιντεοσκοπείς, ανεβάζει κάτι βιντεάκι στο Instagram. Που κάνει πλάκα, παίρνει σχολεία και λέει θέλω να κλείσω. Τώρα έχω δύο παιδιά. Ναι, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Το πιο δύσκολο να ξέρεις θα είναι το μεγάλο, θα είναι το πιο δύσκολο. Επειδή το ξέρουμε από χρόνια, το πιο δύσκολο το μεγάλο θα είναι. Ένα μεγάλο παιδί ο Διονύσης. Είναι πολύ γλυκός, είναι πολύ τρυφερός. Το περίμενα, ήμουνα σίγουρη. Διονύση, νομίζω ότι θα είναι ο τέλειος μπαμπάς. Θα είναι. Διονύση, ήσουν μέσα στη γέννα. Ήσουν μέσα στη γέννα. Εννοείται, ήμουν μέσα από την αρχή. Έχουμε έναν υπέροχο γιατρό, τον κύριο Κόμη, τον Ανδρέα. Μπράβο στον κύριο Ανδρέα. Και φυσικά και με τη βοήθειά μου έγινε τέλεια ο τέλειος τοκετός. Έκοψες εσύ τον ομφάλιο λόρο? Όχι, γιατί είχα το μυαλό μου στα υπόλοιπα να οργανώνω το προσωπικό, οπότε όχι. Το έκοψε ο γιατρός. Να ακούσουμε και λίγο και τον γιατρό. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Μια κουβέντα να μας πει και ο γιατρός κάτι. Πόσο γεννήθηκε το μωράκι, γιατρέ? Γεια σας, καλημέρα σας. Πόσο γεννήθηκε το μωράκι? Πάντα τέτοια. Το μωράκι γεννήθηκε μια χαρά, πάρα πολύ καλά, γρήγορα. Η Νάγια ήταν καταπληκτική. Ο πατέρας ήταν. Ο Διονύσης ήταν δίπλα της. Πολύ υποστηρικτικός. Εσείς τον έχετε δει μόνο να γελάει. Εμείς τον είδαμε και να κλαίει. Πολύ συναισθηματικός και πολύ ζεστός. Α, έβαλε τα κλάματα. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Και η Νάγια φανταστική. Για δώστε το τηλέφωνο στο Διονύση πάλι τώρα να πού. Μας το παίζεις σκληρός και έκλαψε. Διονύση, εσύ που το παίζεις σκληρός, που δεν είσαι τελικά. Έβαλες τα κλάματα, μας αποκάλυψε ο γιατρός, Να σου πω την αλήθεια, παιδιά, κλαίω κάθε μέρα. Και τώρα που θα πάμε σπίτι θα πέσει πάλι κλάμα, γιατί θα δουν και οι γονείς μου, γιατί... Όχι, βουρκώνω συνέχεια, γιατί δεν κάνω πλάκα. Το ξέρω. Δηλαδή, μπορεί και 15 φορές τη μέρα. Είναι μοναδικό συνέστημα. Και επειδή ήμουν μέσα στη γέννα, πιστεύω ότι αξίζει κάθε άντρας να γεννήσει και να είναι μέσα στη γέννα όταν κάνει παιδί. Μπράβο, ρε Διονύση. Πώς τα λες έτσι όπως πρέπει, τα λέει κάθε άντρας. Λοιπόν, θα χτυπήσεις τατουάζ τώρα για το μικρό? Καλά, αυτό εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, να σας ζήσει. Πάντα χαρές. Να είστε καλά. Πάντα χαρές. Μπράβο, ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, Διονύση. Καλή επιστροφή στο σπίτι, καλή δύναμη. Πάντα γερό και τυχερό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά.